και μεγαλύτερα, εμείς θα έρθει. Γεια σας, εγώ είμαι η Άρτεμις. Και εγώ η Αριάδη. Και παιδιά, για να γίνετε στις άλλες φορές μας, πατήστε like, εγγραφή και κουδουνάκι να μην χάνετε κανένα καινούριο μας βίντεο. Και σήμερα στα σήμερα θα κάνουμε ένα ολοκαινούριο challenge και θα παίξουμε με τους αριθμούς και τα γράμματα. Και θα παίξουμε κι άλλα πολύ διασκεδαστικά παιχνίδια με την ΑΒ. Βρήκαμε τρία απίστευτα παιχνίδια. Το παίζω με τα γράμματα, παίζω με τους αριθμούς και 100 διασκεδαστικά παιχνίδια με την ΑΒ, όλα από τη Eurobooks. Στο παιχνίδι με τα 100 διασκεδαστικά παιχνίδια με την ΑΒ, αναπτύσσουμε την παρατηρητικότητα, τη φαντασία και τη λογική σκέψη. Στο παιχνίδι παίζουμε τα γράμματα, μαθαίνουμε νέες λέξεις, μαθαίνουμε να διαβάζουμε και δημιουργούμε λέξεις, μάλιστα και χρωματίζουμε τις εικόνες. Στο παιχνίδι παίζουμε τους αριθμούς, μαθαίνω να κάνω προθέσεις και αφαιρέσεις, μαθαίνω να μετράω και να ζωγραφίζω τις εικόνες. Όλα αυτά τα υπέροχα παιχνίδια, παιδιά, μπορείτε να τα βρείτε στο public και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. Παιδιά, σας έχουμε μια υπέροχη έκπληξη. Αν μετρήσετε σωστά όλα τα γράμματα και τους αριθμούς που εμφανίζονται σε αυτό το βίντεο, θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα ολόκληρο σετ με τα παιχνίδια από τη Eurobooks. Και ποιοι είναι οι κανόνες για το challenge μας, μπαμπά? Έχουμε 10 γύρους με παιχνίδια με τους αριθμούς, τα γράμματα και διασκεδαστικά παιχνίδια με την ΑΒ. Στους 10 γύρους, νικήτρια του κάθε γύρου παίρνει ένα πόντο και θα πρέπει να απαντήσει σωστά και γρήγορα και να πατήσει το κουδουνάκι γρήγορα. Όμως, αν έχει απαντήσει λάθος, ο πόντος πάει στην αδερφή της. Η παίχτρια, στο τέλος των 10 γύρων που θα κερδίσει τους πιο πολλούς πόντους, θα είναι και η νικήτρια ενός φοβερού Mystery Box! Εγώ. Κορίτσια, ο πρώτος γύρος ξεκινάει και θα παίξουμε με τους αριθμούς. Έχουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις. Θα σας δώσω λοιπόν μία πράξη και αυτή που θα τη σχηματίσει πρώτη στο τετράδιο της με το σωστό αποτέλεσμα και χτυπήσει το καμπανάκι και κερδίζει το πόντο. Μην κάνετε λάθος την πράξη, θα πάρει τον πόντο η αδερφούλα της. Α, δεν θέλω. 8 και 5. Νομίζω... Ναι, το έκανα! Όχι! Η Άρτεμι χτύπησε! Η τελευταία Αριάδη, όμως η Άρτεμι χτύπησε! Να δω τις απαντήσεις, παρακαλώ, για να δω ότι δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Εγώ το σκέφτηκα, απλά πήρα από το... Πήρα... Ωραία, έτσι έχει φύγει αυτό. Αχ, όντως, ναι. Απλά πήρα από το... Από το 5 τα 2 το βάλα εδώ και μετά μου έμειναν τα 3. Φοβερή μαθηματική σκέψη. Η λογική ικανότητα αναπτύχθηκε τουλάχιστον 10%. Και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο. Ναι. Η Αρτεμούλα κερδίζει 1-0. Η Αριάννη, ειλικρινά, εγώ νόμιζα ότι θα χάσω γιατί άκουσα η Αριάννη να λέει είμαι έτοιμη για ένα λεπτό να δω. Και τότε είχα βάλει το 13 και το πάτησα. Εγώ ξέρετε, εγώ το έκανα έτσι. Όχι έτσι. Γιατί αλλιώς θα αργούσα. Δεύτερος γύρος. Δεύτερος γύρος και η πράξη που πρέπει να λύσετε είναι 15-6. Είναι! Το βρήκα! Ήταν τόσο κοντά! Εγώ... Ναι, και για να επιβεβαιώσουμε... Τις... Εγώ 15-6 ίσον 9. Τέλεια, Αριάννη, και εγώ το είχα κάνει όμως δεν το είχα πατήσει. 1-1. 1-1, εύχομαι να νικήσω να πάρω το Mystery Box. Να το Mystery Box θα το βάλω πιο εδώ γιατί θα είναι πιο κοντά σε μένα που θα νικήσω σίγουρα. Ναι, ναι. Πάμε στο τρίτο γύρο να δούμε. Νομίζω ότι είναι ο τελευταίος με τα μαθηματικά, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, όντως είναι πολύ ωραίο με τα μαθηματικά. Ωραία, πάμε. 19-11. Όχι. Yes! 19-11. Οι. Ξέρεις τι φταίει, Άρτεμι, ότι εσύ μερικές φορές μπερδεύεσαι και παίρνεις πιο πολλά από ό,τι είναι. Αλλά θα το έχεις βρει πιο γρήγορα από 11 ήταν. Και για να... Α, εγώ έξω 10. Δεν πειράζει. Και για να επιβεβαιώσουμε είναι 19-11 ίσον 8. Και το αποτέλεσμα σου είναι ένα σωστό, προηγήσε με 2-1! Ναι! Άρτεμούλα, τι κάνεις εκεί? Ζωγραφίζω το κύμα.
κορίτσια, τέταρτο γύρο ξεκινάει και πρέπει να παίξουμε τα γράμματα. Όντω! Γρήγορα. Ωραία, πάμε. Αυτό είναι πιο δύσκολο γιατί σε κάθε τέτοιο υπάρχουν 24 γράμματα. Όντω! Και μπορεί οι λέξει να είναι δύσκολε. Έχουμε μέχρι 6 γράμματα σε κάθε λέξη και τώρα πρέπει να βάλετε πραγματική συγκέντρωση και ταχύτητα. Αγχώνομαι, θέλω να νικήσω! Κι εγώ! Προσέξτε τα ορθογραφικά λάθη γιατί η πρώτη λέξη είναι σχοινή. Πώς? Σχοινή. Σχοινή, ωραία. Σχοινή. Αυτό που δένουμε. Το λάσο που έχει ο καμπόι. Πού είναι? Όχι, μου πήγα πάνω από αυτό το σκι. Ωραία, βρήκα το κάτω αυτό είναι το καλό. Ναι. Δεν μπορώ. Θα βάλω πρώτα το ΙΤ εδώ. Παιδιά, αγχωνόμαστε πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο. Πω, έχω κολλήσει το S και τελείωσα. Άρθε, εσύ που είσαι. Στο τρίτο. Όχι, δεν είναι αυτό. Πω, τα έχω χάσει τα γράμματα. Πού είσαι? Κάπου. Πού είναι το σίγμα? Ω, τώρα θυμήθηκα που με τη γράφεται. Αριάννη, μη κοίτας. Οκ. Ωραία, ωραία. Γιατί τα χάνω, πάω πέμπτη δημοτικού, άρεσε μη. Αριάννη. Όχι! Για να δω τη λέξη. Μεγάλη μάχη εξάντληση βλέπω από την Αρτεμούλα. Μπορώ τα χέρια. Και είναι το σχοινί και το έχει γράψει ολόσωστα. 2-2. Εγώ! 2-2. Ναι, το σχοινί. Ολόσωστα. Σχοινί. Όχι η σκηνή. Είπα εγώ σχοινί μου λέει να γράψει. Και πρώτα να κάνεις λάθος. Σχοινί. Χριστέ μου, είσαι σημαντικό. Εγώ πάω πέμπτη και... 2-2. Σε διάλυσε. Συγχαρητήρια, Αρτεμούλα, ισοφάρισες για το mystery box. Νομίζω Στάσο ότι θα νικήσω. Θα πάω το mystery box. Και όποιος νόμιζε ότι το παιχνίδι παίζω με τα γράμματα είναι μόνο για μικρά παιδιά που μαθαίνουν προσχολικής ηλικίας, είναι και για μεγάλα παιδιά και για γρήγορα παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πάμε στον άλλον γύρο. Αρτεμή, ξέρεις ότι είμαστε στους σχεδόν μισούς γύρους. Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα πάμε στη μέση ακριβώς, το πέμπτο γύρο. Και η μύτη μου μετρώει να δω ποια θα είναι η νικήτρια. Γι' αυτό η λέξη είναι μύτη. Μύτη. Το ξέρω, Oh. Πάμε. Ωραία, πάμε. Ωραία, πάμε. Καλά είμαστε. Το έχω βρει, μύτο. Είστε πολύ κοντά, έχει μεγάλη αγωνία. Ωχ, το πέρασε. Ταυτόχρονα μεγάλο τέρμι. Για να δω όμως πώς το έγραψε η Άννη μου. Η μύτη γράφεται με Υψηλόν και ήττα. Και είσαι ολόκληρο για 3-2! Εγώ είμαι πιο κοντά! Είμαι και. Και Αριάννη, το από εδώ και πέρα θα το έχω έτσι. Νομίζω ότι σε αντέγραψε, κάνεις καταγγελία. Όπω και να έχει, πρόλαβε να χτυπήσει το κουδουνάκι, Αρτεμούλα μου. Όμω ήμουν τόσο κοντά! Είσαι ένα άντρα. Και τώρα θα το πω έτσι. Είσαι καλή ανταγωνίστρια πάντως, δεν το περίμενα. Είστε φοβερές σας, χαρακτήρια μου. Πάμε στον έκτογη. Τελευταία λέξη με το παίζω με τα γράμματα και μετά θα πάμε στις 100 φανταστικές ερωτήσεις για την αλφαβήτα. Πάμε, τελευταίος γύρος από εδώ, ο έκτος γύρος. Το έχουμε. Το έχετε? Ναι, το έχουμε. Βρήκα το πιο αγαπημένο σας πράγμα στον κόσμο. Αρτεμούλα, καλύτερα να το αφήσεις στο γραφείο, δεν θα μπορείς γρήγορα να γυρνάς καρτέλες. Το πιο αγαπημένο σας πράγμα στον κόσμο πρέπει να βρείτε και είναι το παγωτό. Okay. Δεν μιλάμε καθόλου σωστά, Άρτεμι. Θέλουμε να το βρούμε. Να νικήσουμε το mystery box. Ένα γράμμα μπροστά σου είναι η αδερφούλα σου. Βάλτε τα δυνατά σου, Άρτεμι. Όχι, είσαι τόσο κοντά. Δύο γράμματα που προσπέρασες με ένα σπριντ στο τέλος, Αριάννη. Και νικάς γιατί έχεις γράψει το παγωτό, αλλά το έχεις γράψει σωστά. Ναι. Νομίζω.
Κι όμως παίρνει το πόντι αδερφούλα σου. Είναι 4-2. Για διάφορα. 4-2. Πάμε. Άρτεμι, δεν πάμε άλλο. Δεν έχουμε άλλο. Αχ, όντως δεν ξέχασε. Τώρα, αυτό. Στα 100 διασκεδαστικά παιχνίδια με την ΑΒ υπάρχουν 100 διαφορετικές καρτέλες με 100 διαφορετικά παιχνίδια για να μάθουμε να εξοικειωθούμε με το αλφάβητο και να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητα, τη φαντασία μας και την παρατηρητικότητά μας. Έχει παιχνίδια παρατηρητικότητας που ψάχνουμε να βρούμε τα κρυμμένα γράμματα. Έχει παιχνίδια για να μπορέσουμε να γράψουμε τα γράμματα που λείπουν. Έχει παιχνίδια που ξεχωρίζουμε τα σωστά ζώα και φυσικά όλα αυτά τα κάνουμε με το φοβερό στυλό που μπορούμε να τον σβήσουμε με το πανάκι και να ξαναχρησιμοποιήσουμε την κάρτα για να ξαναπαίξουμε. Καλό μου Mystery Box, μακάρι στα δικά μου χέρια να ανοίξει. Συγγνώμη, αλλά τα δικά μου χέρια θα είναι. Δεν έχουμε τελειώσει όλες τις γύρους. Έβδομος γύρος και έχω διαλέξει από τα 100 διασκεδαστικά παιχνίδια μια φοβερή κάρτα. Όποια λύσει πρώτη το γρίφο και πατήσει το κουδουνάκι θα πάρει το πόντο. Είστε έτοιμες? Ναι. Άρα δεν πρέπει να βάλεις υπέρτατη ταχύτητα γιατί θα έχεις πρόβλημα. Φοβερό, η αδερφή σου προηγείται 4-2. Και ξεκινάμε από τώρα. Τι κάνω? Διάβασε. Ωραία. Ένωσε τις τελευταίες τελείες από το α έως στο ω και δες τι θα βγει. Η αδελφή σου βρήκε χρόνο και σε ξεγέλασε την ώρα που διάβαζε δυνατά. Ξεκίνησε να λύνει το παζλ και γίνεται χαμός, προηγείται πάρα πολύ. Πρέπει να μας πείτε τι θα βρείτε. Δεν είναι μόνο να το ζωγραφίσετε. Δεν ξέρω, βρίσκω ένα πιγκουίνο. Το τέλειωσα. Και τι βρήκες? Ένα σκιούρο. Παιδιά, γύρισε, δείξε μας την εικόνα. Σκιουράκι και η Άρτεμι νίκησε! 4-3! Πουλιού. Κάτσε! Η Αριάννα με περνάει με μια θα το κάνω, είμαι... Σε αυτά είσαι καλά! Ξέχασες όμως το ταφ και το όμισο να Αριάννη. Γι' αυτό έγινε πουλί. Πιο μεγάλη όμως ξέχασε δύο γράμματα. Ή το διάβαζα. Είναι έξυπνη η Άρτεμι. Πάμε στον άλλον γύρο. Όγδοος γύρος και έχω διαλέξει δύο φοβερές κάρτες τις οποίες πρέπει να ψάξετε να βρείτε το κρυμμένο γράμμα. Γράμμα. Μόλις το βρείτε πρέπει να το γράψετε από κάτω και να πατήσετε το κουδουνάκι. Είστε έτοιμες? Ναι. Υπάρχει μυστικό γράμμα. Πάμε. Ποιο? Πού? Εδώ. Κοίτα την εικόνα και βρες το μυστικό γράμμα. Α. Ω, είναι ένα χαρτάκι εκεί. Πού κρύβεται το γράμμα, για κοιτάξτε καλά. Στάρς, δεν το... δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω κάτι άσπρο. Γιατί? Μήπως το σχήμα της εικόνας σχηματίζει ένα γράμμα, κάποια σχήματα. Για κοιτάξτε καλά όλη την εικόνα. Ω, μη κοιτάς. Αν είσαι σίγουρη, Αριάννη, πατάς το κουδουνάκι. Ποιο γράμμα είναι, Άρτεμι? Για να δω, τι έχεις γράψει. Το κάπα, πρέπει να γράψουμε όλη τη λέξη. Όχι, κάπα, αλλά πρέπει να πάτε στο κουδουνάκι. Όχι! Αρτεμούλα, 4-4! Γράψουμε όλη τη λέξη. Και γι' αυτό έψαχνα. Μία φορά και Αρτεμούλα βρήκε το κάπα που κρύβονται στους φοίνικες. Είστε 4-4, έχουμε δύο ακόμα γύρους. Ω, θα κάνω να βγούμε ισοπαλία. Όντως! Ο επόμενος γύρος είναι φοβερός, γιατί πρέπει να φτάσεις ως τον ανανά περνώντας μόνο από το γράμμα α. Ένας μικρός λαβύρινθος. Wow. Είστε έτοιμες? Ναι. Ξεκινάμε. Όξερ. Όχι. Αδιέξοδο, σβήσε, σβήσε. Εδώ. Σβήσε. Όχι, 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 δεν είναι αυτό. Τρέξε. Συγχαρητήρια, Αριάννη, αλλά πρέπει να τσεκάρω την κάρτα σου για να δω ότι έχει πάει τα σωστά. Αριάννη, πρώτον, ο άνθρωπος ήταν από εδώ και στο πίσω από εδώ. Όχι. Απλά έτσι φάνηκε. Είναι περίεργο έτσι όπως άρχισε. Αριάννη, συγχαρητήρια, έλυσε το λαβύρινθο και προηγήσε με 5-4. Ο τελευταίος γύρος θα νικήσουμε. Η ισοπαλία θα μοιραστεί το Mystery Box ή θα έχουμε την απόλυτη νικήτρια Αριάννη. Θα είναι ο σούπερ τελικός.
Ωχ, Παναγιά μου, για να δούμε άμα αυτό το mystery box θα είναι δικό μου και θα το βάλουμε εδώ. Γι' αυτό όποιος νικήσει τώρα θα το ανοίξει. Στον τελευταίο γύρο θα σας έβαλα την πιο δύσκολη δοκιμασία που έχω δει. Αυτή που μου άρεσε πιο πολύ που είναι με το κρυμμένο γράμμα. Θα κοιτάξετε μια εικόνα, θα ψάξετε να βρείτε ένα κρυμμένο γράμμα, το γράφετε και πατάτε το κουδουνάκι. Η νικήτρια αυτής καρτέλας θα κρίνει ποια θα ανοίξει το mystery box. Η Αριάδνη προηγείται με 5-4 ή και οι δύο μαζί. Βάλτε τα δυνατά σου, Άρτεμι, μπας και κερδίσεις λιγάκι από το δώρο. Έτοιμες? Ναι. Πάμε. Ποια πάτησε το κουδουνάκι πρώτη? Εγώ απλά η Αριάδνη. Βασικά μαζί το πατήσαμε. Ποια πάτησε πρώτη η Αριάδνη? Εγώ. Σήκω στην καρτέλα σου. Το χ. Όχι! Ποιο είναι η Αριάδνη? Β. Και είναι δική τρία ή. Άρτεμι, γιατί είναι το Β! Παπά, είμαστε 5-5. 5-5 και μοιράστε το mystery box. Όμως Άρτεμι, θέλω να μου δείξεις πού βρήκες το Β. Στην πεταλούδα εδώ. Εγώ, εσύ που το βρήκες το χ? Εγώ το βρήκα το χ από εδώ πέρα. Νόμιζα. Αλλά τελικά είναι το καλό που θα το ανοίξουμε μαζί το Mr. Box. Και παιδιά, έχετε μετρήσει όλα τα γράμματα και τους αριθμούς που έχουν περάσει σε αυτό το βίντεο? Τότε γράψτε μας στο σωστό νούμερο στο Instagram. Στα σχόλια κάτω από τη φωτογραφία μας με τα παιχνίδια Eurobox. Το Instagram μας είναι Ariadne Artemis Star. Και οι πρώτοι τρεις που θα γράψουν σωστά το νούμερο κερδίζουν ένα ολόκληρο set από τη Eurobox. Και τώρα Stars είναι η στιγμή να ανοίξουμε το Mystery Box. Για κάτω, πόσα Robux είναι αυτό? Είναι πάνω από 2.000 Robux. Αλήθεια? Όχι, εννοώ είναι πάνω από 1.000 Robux. Αλήθεια? Είναι 3.200 Robux και εφόσον τα μοιράζεστε είναι 1.600 Robux στην κάθε μία. Κορίτσια, αυτό είναι το δώρο και αυτή που μπορείτε να το μοιραστείτε. Ναι! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Επιταγές Robux. Πολύ καλά. Και στα αν σας άρεσε το βιντεάκι μας σήμερα, μην ξεχάσετε να μας βάλετε like και να γραφτείτε στα κανάλια Άρτεμι και Αριάδνη Σταρ. Σας στέλνουμε πολλά φιλιά. Θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στα κανάλια μας. Είναι δωρεάν. Πατήστε μία από τις εικόνες για να δείτε και άλλα αστεία βίντεο.